Λοιπόν, εν ώψη των εορταστικών εκδηλώσεων για μια ακόμα χρονιά φτάνουν οι μέρες των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς, οι Άγιες Μέρες των Χριστουγέννων θα έλεγα, και η Δημοτική Αρχή των Σοφάδων είναι πάλι παρούσα εδώ με τον Πρόεδρο του Πολιτιστικού Οργανισμού, τον κύριο Πουλιά, και εγώ μαζί και όλη η Δημοτική Αρχή να καλωσορίσουμε στον τόπο του τον γνωστό συνθέτη, τον Θωμά Μπακαλάκο, συντοπίτη μας, καταγόμενος και ορμόμενος από την Κυψέλη. Η Δημοτική Αρχή Σοφάδων αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στον πολιτισμό και στηρίζει κάθε προσπάθεια πολιτιστικής δημιουργίας στον τόπο μας, έχοντας κατά νου ότι η συμμετοχή σε πολιτιστικές δραστηριότητες είναι κοινωνικό δικαίωμα κάθε δημότη του Δήμου μας. Αδιάκοπα αναζητούμε δημιουργικές διεξόδους που θα μας εξασφαλίσουν πνευματική καλλιέργεια. Θέτουμε ως στόχο την αρμονία ψυχής του σώματος, πράγμα που μόνο ο πολιτισμός μπορεί να προσφέρει απλόχερα. Ψυχή και σώμα μαζί μας δίνουν μια απλοχεριά. Εμείς, παρά τις δυσκολίες της εποχής, και για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο μας, ξέρουμε σε τι εποχή ζούμε, ποια είναι τα οικονομικά κριτήρια, ποια είναι η οικονομική κατάσταση και της χώρας και του κάθε δημότη, είμαστε παρόν. Με πείσμα την αισιοδοξία, αποφασίσαμε να μην το βάλουμε κάτω. Γνωρίζουμε καλά ότι ο πολιτισμός ενώνει, ανακουφίζει και ανατάσσει την ψυχή. Γι' αυτό και προχωράμε. Η σύμπραξη με τον καταξιωμένο συνθέτη, όπως είπα και στην αρχή, και συνδημότη μας, θα έλεγα εγώ, αν κάποια στιγμή μας κάνει την τιμή, Θωμά Μπακαλάκο, θα προσφέρει σε όλους την απόλαυση των μουσικών αριστουργημάτων. Καθαρότερες ελληνικές παραδόσεις. Άλλα κράτη, άλλοι συνθέτες άλλων κρατών τα έχουν κάνει 150 χρόνια πριν. Θα το κάνουμε κι εμείς. Εγώ ξεκίνησα να φτιάξω αυτή την πρόταση αξιοποιώντας πρώτα ως Θεσσαλός τα δημοτικά τραγούδια της πατρίδας μου. Αυτός ο κύκλος των έργων θα ολοκληρωθεί, είναι 7 συλλογές, μεταλλάξεις, ελληνικά είναι ο γενικός τίτλος και ο υπότιτλος μια ελεγία στην ελληνίδα επαρχία, και έχει 7 συλλογές. Ως Θεσσαλός πρώτα ολοκλήρωσα τις μεταλλάξεις θεσσαλικά. Τι θα έκανα. Είναι 35 έργα και πρέπει να ζήσω καμιά δεκαετία χρόνια ακόμα, να τελειώσω, έχω τελειώσει τα μισά και θα είναι ένα έργο ζωής για μένα. Όμως αυτή τη στιγμή δίνω προτεραιότητα και βάρος στις μεταλλάξεις θεσσαλικά, τα 5 έργα μουσικής δωματίου, που είναι το Μπήκαν τα Γύρια στο Μαντρί για κουαρτέτο εγχόρδων, το Γιούρια στα Παλιούρια για κουαρτέτο εγχόρδων, ο Κλειστός Χορός Αργυθέας για τρίο, βιολί, κλαρινέτο, πιάνο, ο Πλαστήρας ένα σεξτέτο για κλαρινέτο, κουαρτέτο εγχόρδων και πιάνο, και η Άρνη Καραγκούνα είναι ένα έργο για πιάνο. Αυτά τα έργα θα ακούσετε αύριο στις 7.30 ώρα, Δήμαρχη, είναι η έναρξη της συναυλίας, και για να δώσουμε και ένα δείγμα αυτής της μουσικής πρότασης που αφορά όλη την Ελλάδα, θα παίξουμε και ένα έργο από τις μεταλλάξεις Ιωνικά, από τα νησιά του Ιωνίου, και ένα έργο από τις μεταλλάξεις Δωδεκανησιακά,